Πρώτος καλεσμένος μας είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, διευθυντής του ιστότοπου Kappa News. Οι ειδήσεις βεβαίως δεν έχουν αργία, άσχετα εάν από συνήθεια ή και από ανάγκη φροντίζουμε να τις αφήνουμε για λίγο στην άκρη και να χαρούμε, να διασκεδάσουμε κάπως. Η επομένη των Χριστουγέννων όμως μας βρίσκει πάντα σε εμπόλεμο κλίμα στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, κάτι που επηρεάζει και την πολιτική και την οικονομία μας, δηλαδή την ουσία αυτού που ονομάζουμε καθημερινότητα. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Λοιπόν, ίσως ακούσατε λίγο την μακρά εισαγωγή. Τα δύο μέτωπα τα πολεμικά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχει έτσι έξαρση τις τελευταίες μέρες. Θα ήθελα πολύ την δική σου τη ματιά. Ξέρω ότι τα παρακολουθείς. Αυτό σε ποιο στάδιο μπορεί να πει κανείς, αν μπορεί, ότι βρισκόμαστε, προς το τέλος ή στην αρχή? Θα έλεγα ότι ίσως να πλησιάζουμε στη μέση της σύγκρουσης στη Γάζα, ούτε καν προς το τέλος. Όπως δήλωσε και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, θα υπάρξουν ακόμη πολύ ισχυρές επιθέσεις και ένταση των επιθέσεων. Το επιβεβαίωσε και ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Φαίνεται ότι η στρατηγική στόχη του Ισραήλ είναι η πλήρης εξόντωση της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Νετανιάχου σε ένα άρθρο που έγραψε στη Wall Street Journal χθες. Το τρίτο όμως, ο τρίτος όρος που ανέφερε στο άρθρο του Νετανιάχου, και εδώ είναι το που θα είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων στο μέλλον, πιστεύω, είναι η αποεξτρεμιστικοποίηση, να μου επιτραπεί η έκφραση, de-radicalization of Gaza, του παλαιστινιακού λαού της Γάζας. Αυτό πώς μπορεί κανείς να το μετρήσει και πώς μπορεί κανείς να έχει εγγυήσεις για το αν ένας λαός είναι εξτρεμιστικός ή όχι. Εδώ έρχεται στο παιχνίδι και η πρόταση ειρήνευσης που κατέθεσε η Αίγυπτος σε συνεννόηση με το Κατάρ πριν τρεις ημέρες, και η οποία έχει συζητηθεί ήδη μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, για μια σταδιακή ειρήνευση που θα περιλαμβάνει απελευθέρωση, σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, πάυση των εχθροπραξιών και μια κυβέρνηση, ας το πούμε, μια διοίκηση παλαιστινιακή, η οποία θα έρθει από προσωπικότητες και τεχνοκράτες, δεν θα έχει απευθείας σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή και φυσικά ούτε τη Χαμάς. Και είναι μια πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή είναι μοναδική ίσως που είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις μεγάλες απώλειες σε αμάχους και οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι δημιουργούν όλη αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Δεν υπάρχει ένα σημείο που να είναι ασφαλές ακόμη και στο νότιο μέρος της Γάζας. Υπάρχουν καταγγελίες πολύ σοβαρές για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου του πολέμου. Όλα αυτά όμως μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ασφικτικό. Πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ είναι ασφικτικές για την κυβέρνηση, ιδίως μετά και την ατυχέστατη, ας πούμε, ανθρωποκτονία των τριών Ισραηλινών ομήρων που πήγαιναν να παραδοθούν, να απελευθερωθούν και χτυπήθηκαν από τις φίλιες δυνάμεις. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο για να επιτευχθεί μια επίλυση της σύγκρουσης. Και έχουμε βέβαια, αυτό που μας αφορά και εμάς, είναι αυτοί οι παράλληλοι παίκτες, όπως είναι το Ιράν, η Χεζμπολάχ και η Χούθη, όπου βλέπουμε αυτή τη στιγμή την σύγκρουση να μεταφέρεται στην Ερυθρά Θάλασσα και στο πέρασμα από το Άντεν. Τη διεθνή δύναμη που συγκροτείουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικές χώρες συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας. Υπάρχει μία αισιοδοξία ότι τις τελευταίες δύο ημέρες υπήρχαν ανακοινώσεις των μεγαλύτερων διεθνών εφοπλιστικών εταιριών, όπως ήταν η Maersk, ότι θα επαναλάβει να περνάνε τα πλοία από το στενό του Άντεν. Όλο αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία. Βάζουμε μέσα και την εξόντωση ενός υψηλά ιστάμενου στρατηγού των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία από το Ισραήλ.
Αυτό που προσπαθούν οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοι να κάνουν είναι να μην υπάρξει επέκταση του πολέμου. Η πιο, θα έλεγαμε, προφανής αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθη θα ήταν βομβαρδισμοί των θέσεών τους στην Ιεμένη και μια επέκταση του πολέμου, το οποίο όμως δεν το επιθυμούμε. Στρατηγικά θα ήταν λάθος και συμφωνώ με την εκτίμηση που κάνουν και οι Αμερικανοί και οι δυτικοί σύμμαχοι. Προσπαθούμε με κάπως περιοριστικούς τρόπους να σταματήσουμε αυτή την απειλή στην εμπορική ναυσιπλοεία. Μια πλήρης σύνοψη όλων των μετόπων που έχουν προκύψει και κυρίως από την σύγκρουση που ακόμα μένεται μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Θέλω λίγο να σταθούμε πιο πολύ σε αυτόν τον στόχο του Νετανιάχου για πλήρη εξόντωση της Χαμάς. Πρώτον, κατά πόσο είναι εφικτό. Δεύτερον, έχουμε έστω μια μικρή ή λίγο μεγαλύτερη τάξη μεγέθους για να γνωρίζουμε πόσα από τα στελέχη ή τα μέλη της Χαμάς έχουν εξοντωθεί μέχρι στιγμής. Μου είναι σχεδόν αδιανόητο το πώς μπορώ να το συλλάβω αυτό το πράγμα. Μία πολύ, θα λέγαμε, έτσι, χοντροκομμένη εκτίμηση από τις απώλειες είναι ότι από τα περίπου 20.000 νεκρούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα από τον πόλεμο, περίπου 2 με 2.500 είναι οι μαχητές της Χαμάς που έχουν σκοτωθεί. Τα υπόλοιπα είναι θύματα από τον άμαχο πληθυσμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σοβαρές δυνάμεις Χαμάς και στο νότιο κομμάτι, φύλακες ακόμη και στο βόρειο. Τώρα, για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα... Πώς είναι περίπου η δύναμη της Χαμάς? Αρχικά υπολογίζεται ότι είναι μέχρι 18 με 20.000 που ήταν στα όπλα, αλλά μπορεί να έχουν στρατολογήσει και καινούργια μέλη. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στα τούνελ και στις σύραγγες που υπάρχουν από κάτω. Αυτό όμως που μπορεί κανείς να πει και βλέποντας από τις αναλύσεις των κυρίως στρατιωτικών είναι ότι θεωρητικά θα μπορούσε στρατιωτικά το Ισραήλ μέσα σε μια στρατιωτική επιχείρηση που θα διαρκέσει μήνες να εξοντώσει όντως τη Χαμάς. Ανυπολόγιστο όμως θα είναι το κόστος σε επίπεδο καταστροφών και το ανθρωπιστικό κόστος. Το ζήτημα όμως είναι τώρα, αυτό είναι το πολύ δύσκολο, ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη, θα έλεγα, στρατηγική μέσα στο ίδιο το Ισραήλ για το ποιο θα είναι το καθεστώς της επόμενης ημέρας στη Γάζα. Υπάρχουν ιδέες ακόμη και για εθνοκάθαρση της Γάζας με εξανθρωποποιησμό του παλαιστινιακού πληθυσμού προς την Αίγυπτο ή προς άλλες περιοχές, στο Σινά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Από την άλλη υπάρχουν και τα σχέδια της Αιγύπτου που αναφέραμε πριν, υπάρχουν οι προτάσεις των ΗΠΑ που βασίζονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά όμως δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη μέσα στο Ισραήλ για το ποιο θα είναι πραγματικά το καθεστώς της επόμενης ημέρας. Μέχρι πριν λίγες μέρες το Ισραήλ απέρριπτε συλλήβειν οποιαδήποτε πρόταση για παρουσία παλαιστινιακής διοίκησης την επόμενη μέρα στη Γάζα. Από προχθές σύμβουλοι του Νετανιάχου το αφήνουν αυτό ανοιχτό, ότι θα μπορούσε και να συζητηθεί. Όλα αυτά είναι ακόμη πολύ ασαφή και βέβαια ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και απώλειες αμάχων κλπ. Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, διευθυντή του ιστότοπου Κάπα News. Γιάννη μου, στο άλλο το μέτωπο, το οποίο είναι πολύ... πόσο καιρό έχει, έχουμε από το Φεβρουάριο του 2022, νομίζω. Πλησιάζουμε τα δύο χρόνια. Ούτε εκεί φαίνεται να υπάρχει ορατή γραμμή τερματισμού αυτής της διένεξης. Όχι, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, για να πούμε και τις δύο γραμμές αυτή τη στιγμή που επιτίθενται οι Ρώσοι στο κομμάτι του Ντομπάς και κυρίως στα περίχωρα του Ντονιέτσκ. Υπάρχουν κάποια μικρά κέρδη που έχουν επιτύχει τις τελευταίες ημέρες. Τέλαβαν αυτή την Κομόπολη, τη Μαρίνκα, η οποία βέβαια ήταν εντελώς κατεστραμμένη και ρυπωμένη. Προσπαθούν να καταλάβουν την Αυτίφκα, αλλά όπως αναφέρει και το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, το Βρετανικό, όλες αυτές οι μικρές νίκες στο πεδίο των Ρώσων δεν μπορούν να μεταφραστούν σε μια ευρύτερη προέλαση και ανακατάληψη περιοχών.
γιατί δεν έχουν επιδείξει οι Ρώσοι ότι έχουν δυνατότητα μεταφοράς μαζικής στρατευμάτων για να κάνουν κατάληψη μεγάλου πεδίου στη μάχη. Το άλλο είναι ότι εκεί που έχουμε αυτά τα μικρά κέρδη των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο, απ' την άλλη έχουμε και πολύ εντυπωσιακά χτυπήματα των ουκρανικών δυνάμεων στη Ρωσία, όπως είναι αυτό το η φοβερή έκρηξη στο μεταγωγικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν σταθμεμένο στην Κριμαία το ρωσικό. Είχαμε την κατάρριψη 3-5 μαχητικών ρωσικών πάλι στην ίδια περιοχή και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να ενταχθούν στις δυνάμεις της Ουκρανίας και τα F-16 από την Ολλανδία και από άλλες χώρες, που αυτό δίνει μια νέα κάποια μικρή αισιοδοξία στην Ουκρανία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυτή τις προκλήσεις του πολέμου. Το μεγάλο πρόβλημα όμως για τους Ουκρανούς είναι πώς θα αντικαταστήσουν τις δυνάμεις των στρατιωτών, που αυτή τη στιγμή είναι τεράστια η έλλειψη σε έμψυχο δυναμικό στο πεδίο. Υπάρχει συζήτηση για ακόμη μεγαλύτερη μαζική επιστράτευση, ακόμη και Ουκρανών που έχουν διαφύγει ως πρόσφυγες στο εξωτερικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία αναπλήρωσης των απολειών των ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί εύκολα να το λύσει η ουκρανική διοίκηση. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις σε αυτόν τον πόλεμο, μία από τις οποίες σχεδόν στην αρχή του, όταν οι χώρες σκανδιναβικές εξέφρασαν την επιθυμία και άνοιξαν τη διαδικασία ένταξής τους στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, μιλάω για την Φινλανδία και την Σουηδία, σήμερα μαθαίνουμε ότι τελικώς η Φινλανδία μπήκε, η Τουρκία συνένεσε προς αυτό, χρειάζεται απόλυτη συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Μαθαίνουμε ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Τουρκικού Κοινοβουλίου ενέκρινε την ένταξη και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και πρέπει απλώς, το απλώς δεν είναι και τόσο ασήμαντο, να επικυρωθεί με απόλυτη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Εκεί θα υπάρξει πρόβλημα, πιστεύεις Γιάννη? Πιστεύω ότι φτάνουμε στις τελευταίες πράξεις αυτού του ανατολίτικου παζαριού, το οποίο έχει ξεκινήσει ο κύριος Ερντογάν εδώ και καιρό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αφορά κυρίως την έγκριση της αγοράς των F-16. Πλέον το λένε ανοιχτά, έξω από τα δόντια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το πούνε, ότι αποτελεί ένα παζάρι. Πώς αυτό θα εκφραστεί μέσα στο Κογκρέσο και θα μεταπιστούν οι γερουσιαστές πλέον, θεωρώντας με το να είναι προφανές ότι αποτελεί παζάρι, αυτό είναι μια δύσκολη πολιτική ισορροπία που πρέπει να τη λύσει ο κύριος Μπάιντεν. Από εκεί και πέρα έχουμε και την Ουγγαρία, που επίσης δεν έχει εγκρίνει την επικύρωση της εισόδου της Σουηδίας, ναι. Και εκεί υπάρχει ένα παζάρι σε σχέση με την πολιτική πίεση που υφίσταται η ουγγρική κυβέρνηση για τις παραβιάσεις στο κράτος δικαίου, και θεωρούν ότι η Σουηδία τα υποκινεί όλα αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το παζάρι με τα μπλοκαρισμένα δισεκατομμύρια της Ουκρανίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, που και αυτά τα βάζει ο Όρμπαν στο παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο κάτι. Άρα τι ζητάει ο Όρμπαν για να υποχωρήσει στο θέμα του ΝΑΤΟ? Υποχώρηση στο επίπεδο του μπλοκαρίσματος των δισεκατομμυρίων, τα οποία προέρχονται από τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Ουσιαστικά να πάρει ένα συγχωροχάρτη για τις παραβιάσεις που ασκεί το καθεστώς του, η κυβέρνησή του, όπως θέλουμε να το πούμε, και να απελευθερωθούν. Οπότε αυτομάτως μετά θα απελευθερωθούν τα χρήματα που είναι μπλοκαρισμένα. Αυτό δεν έχει φανεί ακόμη αν θα γίνει μέχρι την άλλη εβδομάδα ή ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο. Φυσικά οι πιέσεις θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, αλλά είναι ένα παζάρι που αυτή τη στιγμή έχει μπει πραγματικά στην τελευταία του πράξη. Αυτή η καινούρια χρονιά που μπαίνει σε λίγες μέρες βρίσκει την Ελλάδα αρκετά πιο ήρεμη όσον αφορά τις σχέσεις με την γειτονική μας χώρα, την Τουρκία. Τέτοιες εποχές, τέτοιες μέρες, πέρσι τα πράγματα ήταν σε πλήρη ένταση. Τώρα θα ήθελα πολύ και τη δική σου την άποψη όσον αφορά την αλλαγή που έχει επέλθει και πόσο αυτή η αλλαγή μπορεί να συνεχιστεί. Ο Ερντογάν όντως έχει αλλάξει τροχιά. Ποιοι είναι οι στόχοι του? Πιστεύω ότι το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι ήταν μια κίνηση στρατηγική του Ερντογάν να
μειώσει τα, να ελαττώσει τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία είχε στην εξωτερική πολιτική που του δυσκόλευαν πάρα πολύ και την, το κλείσιμο των, των μεγάλων θεμάτων που έχει στην οικονομία. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η αλλαγή θα είναι σταθερή και βιώσιμη, διότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχει πολύ συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, την, τη Μέση Ανατολή, όπου σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα της Τουρκίας συγκρούονται με την, με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Αυτό είναι σαφές. Όμως, αν αυτή η πολιτική βούληση του Ερντογάν συνεχιστεί, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν ρογμές σε αυτό που λέγεται εθνικό, εθνική στόχη, εθνικιστική στόχη της Τουρκίας και να μπορέσει να περάσει αυτό το πράγμα σε μια πιο βιώσιμη κατάσταση. Πολύ δύσκολη ισορροπία. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Τώρα πριν μπούμε λίγο στην εκπομπή, διάβαζα την ανάρτηση του, του βασικού ηθήνοντα νόος του, του, της γαλάζιας πατρίδας του κυρίου Τζεμ Γκιούρντενις του Ναβάρχου, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, η Ελλάδα τα παίρνει όλα, εμείς θα πάμε τελικά σε σύγκρουση και πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι το 2024 να συγκρουστούμε και με το ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ελλάδα. Πάντως νομίζω ότι αυτό, αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που έχει ανοίξει πρέπει να το προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε και να δούμε πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι ένα κέρδος. Εμείς στα εθνικά μας ζητήματα δεν έχουμε υποχωρήσει βασικά. Είμαστε σε ένα μορατόριο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα όλα είναι ρευστά. Μάλιστα.